ένα ταξίδι και σήμερα στην εκπομπή «Η Παλιά Καλαμάτα». Ένα ταξίδι στο χρόνο, στους ανθρώπους και τη δραστηριότητά τους. Έτσι όπως αυτή εξελίχθηκε, έτσι όπως αυτή οργανώθηκε, έτσι όπως αυτή έγινε δημιούργημα και έτσι όπως αυτή εκφράστηκε από τον εμπορικό της ιστό. Ο κ. Βασίλης Μανιάτης σήμερα μας ξεναγεί στην οδό σιδηροδρομικού σταθμού. Χαιρετίζω όπως πάντα τους φίλους ακροατάς και φίλους τους παλιάς Καλαμάτας. Σε προηγούμενα επεισόδια είχαμε αναφερθεί στους δρόμους, στην οδόν Αριστομένους και στην πλατεία 23 Μαρτίου, στα ονόματα και τα καταστήματα των ανθρώπων που δημιούργησαν την εμπορική αγορά της Καλαμάτας μας. Θα ήταν παράληψης να μην αναφερθούμε στη συνέχεια της ξενάγησης και στη λεωφόρο σιδηροδρομικού σταθμού, η οποία ως γνωστόν και αυτή αποτελεί ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο στην καρδιά της Καλαμάτας μας. Ξεκινάμε από το 1900. Η περιοχή εκείνη ήταν άγρια, ανεκμετάλλευτη και αδιαμόρφωτη. Η περιοχή αυτή που του γνωστού μετέπειτα σταθμού του σιδηροδρόμου ανήκε σε έναν ονόματι Μπούκου Βαλέα, ο οποίος ήταν από το εξωχώριο της Καρδαμίλης, στη Μεσσηνιακή Μάνη. Με αυτόν λοιπόν ήρθε σε συμφωνία το κράτος και αγόρασε όλη αυτή τη γνωστή περιοχή όπου είναι ο σταθμός του σιδηροδρόμου. Το 1900 άρχισε να κτίζεται το κτίριο του σταθμού, να διαμορφώνεται πίσω ο χώρος για να υποδεχθεί τις γραμμές που ερχόντουσαν, τις ράγες που ερχόντουσαν του σιδηροδρομικού σταθμού, τις αποθήκες και όλα αυτά τα απαραίτητα για να δημιουργηθεί ο σιδηροδρομικός σταθμός. Παράλληλα έγινε η διάνοιξη και της οδού, της λεωφόρου του σταθμού, γιατί όπως είπαμε και πριν ήταν ένας άγριος τόπος, αδιαμόρφωτος. Αντελήφθησαν λοιπόν πολλοί Καλαματιανοί, οι οποίοι βέβαια είχαν και κάποια οικονομική ευχέρεια, αντελήφθησαν ότι ο δρόμος αυτός θα έχει μεγάλο μέλλον. Αφού έρχεται το τρένο και θα υπάρξουν ταξιδιώτες και διακίνησης μεγάλη εμπορική, ευνόητον είναι ότι ο δρόμος αυτός θα έπαιρνε μεγάλη αξία. Έσπευσαν λοιπόν πολλοί Καλαματιανοί, οι οποίοι όπως είπαμε θα είχαν και κάποια οικονομική ευχέρεια και αγόρασαν και δεξιά και αριστερά οικόπεδα, αρκετά. Εμείς σήμερα θα αναφερθούμε στα κτίρια και στα ονόματα της τελευταίας εκατενταετίας, αυτά που όσα περιγράφει η ιστορία της Καλαμάτας, η ιστορική της Καλαμάτας και από ό,τι θυμάμαι κι εγώ λόγω ηλικίας. Ξεκινώντας λοιπόν από τη βορεινή πλευρά, στο δυτικό μέρος, δίπλα από το τότε Τριανόν, το οποίο ως γνωστόν ήταν κάθε ζαχαροπλαστείο και κινηματογράφος, συναντούμε την έκθεση επίπλων των αδελφών Μαυραία. Προχωρώντας προς το σταθμό, πάντα όπως είπαμε δυτικά, βρίσκουμε το διόροφο κτίσμα που είχε ο Μασουρίδης και κάτω για πάρα πολλά χρόνια ήταν η Αγροτική Τράπεζα. Σήμερα είναι
η τηλεφωνία ότε εκεί. Το αμέσως επόμενο διόροφο ήταν ενός ξυλέμπορου ονόματι Πελεκάνος. Επάνω είχε κατοικία και κάτω ήταν η αντιπροσωπεία των ραπτομηχανών Singer. Οι ραπτομηχανές Singer εκείνα τα χρόνια ήταν μια μεγάλη υπόθεση. Ήταν όποιος είχε ραπτομηχανή Singer ήταν δακτυλοδοκτούμενος, διότι τότε ο κόσμος ραβόταν στα σπίτια μόνος του, δεν υπήρχαν έτοιμα ενδύματα ακόμα. Τέλος πάντων, προχωρούμε στο επόμενο κτίριο, το οποίο ήταν ενός Αλεξόπουλου, ο οποίος ήταν υφασματέμπορας. Επάνω ήταν η κατοικία του και κάτω είχε ανοίξει ουζερή ένας Κώστας Κοκκινογούλης. Προχωρούμε και το επόμενο στη γωνία ήταν το μεγάλο διόροφο του ποτοποιού του Τριαντάφυλλου. Επάνω ο Τριαντάφυλλος είχε κατοικία και κάτω ήταν τα γραφεία του δικηγόρου του Κουταλίδη. Συναντάμε την οδό Μητροπέτροβα και περνάμε στην απέναντι γωνία όπου ένα διόροφο, σαν αδιόροφο, ήταν κάτω το ταχυδρομείο της Καλαμάτας και επάνω ήταν το τηλεγραφείο. Τα χρόνια εκείνα, ο πιο γρήγορος τρόπος συνεννόησης των ανθρώπων, επαφής των ανθρώπων, ήταν ο τηλέγραφος, τα τηλεγραφήματα. Δεν ήταν διαδεδομένα τα τηλέφωνα. Το επόμενο κτίριο ήταν η μεγάλη έκθεση επίπλων του Παναγιώτη του Κανά. Και πιο κάτω στη γωνία είχε ιατρείο ο Τσάκαλος, ο Δημήτρης Τσάκαλος, ο οποίος ήταν ιατρός θυματιολόγος. Συναντάμε την οδό Αντωνοπούλου και το επόμενο μεγάλο τετράγωνο ήταν η τότε μεγάλη μεταξοβιομηχανία των αδελφών Μαλεύρη. Ήταν μια μεγάλη μεταξοβιομηχανία μετά του Στασινόπουλου που ήταν η πρώτη και η οποία απασχολούσε περίπου 40 εργάτριες της πόλης μας οι οποίες ασχολούνται με την καθεργασία του μεταξοσκόνικα. Συναντάμε την οδόν Ιατροπούλου και στην επόμενη γωνία το μεγάλο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία που έκτισε ο Ελληνοαμερικάνος Γιάννης Λίβας. Από κάτω, δίπλα ακριβώς, η μεγάλη μπειραρία του Τζίμι άφησε μια ξέχαστη εποχή γιατί εκεί πρωτολανσαρίστηκε η μπύρα στο ποτήρι από βαρέλι. Και βέβαια, από ό,τι φαίνεται, ήταν η γνήσια μπύρα τα χρόνια εκείνα και όχι η βιομηχανοποιημένη, η σημερινή. Τέλος πάντων, ακριβώς δίπλα ήταν το ξενοδοχείο ο Λευκός Οίκος. Και αυτό το είχε κτίσει ένας Ελληνοαμερικανός, ονόματι Αλέκος Ξανθάκης. Στη γωνία, ακριβώς δίπλα, ήταν τα έπιπλα του Δημήτρη του Σκανδάλη. Και προχωρώντας προς την πλατιούλα του σταθμού, ήταν ο Κολοσσός με τα ηλεκτρικά είδη και πιο μέσα, το διόροφο κτίριο στο οποίο, το οποίο ανήκε στην οδοντίατρο Ξανθάκη. Επάνω είχε οδοντίατρο η κυρία Ξανθάκη και κάτω ήταν το ζαχαροπλαστείο του Νίκου Μπεσί. Αυτή ήταν η δυτική πλευρά της λεωφόρου του σταθμού. Θα ήταν παράληψης βέβαια να μην αναφερθούμε και στην ανατολική πλευρά, η οποία και αυτή είχε αξιόλογα κτίσματα, ωραία κτίσματα, όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες που υπάρχουν της εποχής εκείνης. Ξεκινώντας λοιπόν από πάνω από το βορρά προς την, από την ανατολική πλευρά της λεωφόρου, πρώτο κτίσμα ήταν
του Δημήτρη Τζαμουράνη, του εργολάβου Δημήτρη Τζαμουράνη, στο οποίο κτίριο επάνω ήταν το ξενοδοχείο το Ακτέων και το εκμεταλλευόταν ένας Ιωάννης Καριώτης και από κάτω ήταν μια άλλη αντιπροσωπεία ραπτομηχανών η οποία λεγόταν Αφράνα. Δίπλα κολλητά ακριβώς το μεγάλο αρχοντικό σπίτι του καπνέμπορου Γεωργίου Σκιά. Για τον κτίριο αυτό έχουμε ξανά αναφερθεί, αλλά εν συντομία θα αναφέρουμε ότι ο τελευταίος κληρονόμος του Σκιά, Λυκούργος Σκιάς, το εδόρισε στο Δήμο της Καλαμάτας και με τα έσοδα του κτηρίου, τα ενίκια, να ενισχύονται καλαματιανοί σπουδαστές που σπουδάζουν σε ανώτερα πανεπιστήμια. Σήμερα βέβαια εκεί το έχει ο επιχειρηματίας κύριος Αθανασίου και το ονομάζει Μπιστροτέκα. Συναντάμε την οδόν Μητροπέτροβα και αμέσως το επόμενο κτίριο ήταν ένα μεγάλο καφενείο με μεγάλη αυλή ενός Αρφάνη Χαλκίδη. Εκεί θυμάμαι κι εγώ αμυδρά πεζόταν Καραγκιόζης για πολλά χρόνια και ήταν τα χρόνια εκείνα, μπορεί να πει κανείς, η μοναδική διασκέδαση των Καλαματιανών. Αργότερα το μέρος αυτό το αγόρασε ένας Λεωνίδας Παπασπύρου, ο οποίος έφτιαξε τον κινηματογράφο, το Σινεκάστρο. Ήταν ένας κινηματογράφος πρωτοποριακός για τα χρόνια εκείνα και η πρωτοτυπία του ήταν ότι είχε κινούμενη οροφή. Δηλαδή με ηλεκτρισμό εκινείται η οροφή, το μεν καλοκαίρι άνοιγε για να δροσίζονται κάτω οι θεατές και το χειμώνα έκλεινε. Ακριβώς δίπλα ήταν το ταξιδιωτικό γραφείο του Μπαρμπακώστα του Λαχανά. Ο Μπαρμπακώστας ο Λαχανάς ήταν ο πατέρας γνωστών των Καλαματιανών, των γνωστών Καλαματιανών μας, του Τάσου Λαχανά και της Μαρίας Λαχανά, της μικροβιολόγου, η οποία παντρεύτηκε το Γιάννη Καρμπαλιώτη. Προχωρούμε και στη γωνία, ήταν ένα όμορφο, διόροφο κτίριο, ίσως ένα από τα πιο ωραία σε αρχιτεκτονική γραμμή εκείνων των χρόνων και ευτυχώς σώζεται φωτογραφία, την οποία ο εικονολήπτης μας θα έχει την καλοσύνη να το δείξει και επάνω έμενε ο γιατρός Δουράκης και κάτω ήταν ένα μεγάλο φωτογραφείο, το Φώτο Αγγελικού. Φτάνουμε στην οδόν Αντωνοπούλου και ακριβώς απέναντι στη γωνία ήταν το δοντιατρείο του Μάλαμα. Πιο μέσα ήταν ο γιατρός ο Ριλά, ο προνοήτης. Και πιο κάτω ένα άκτιστο οικόπεδο, πολύ μεγάλο οικόπεδο, το οποίο αργότερα κτίστηκε. Το έκτισε ο χειρούργος, ο γιατρός ο Μανώλης Γιοργανάς, μαζί με τη σύζυγό του Γιάννα Τσακάλου και έκαναν μια μεγάλη χειρουργική κλινική. Σήμερα βέβαια είναι το ξενοδοχείο το Βυζάντιο εκεί. Συναντάμε την οδόν Ιατροπούλου και ακριβώς στη γωνία απέναντι ήταν ένα μεγάλο εστιατόριο του Μιχάλη του Οικονομάκου. Ένα εστιατόριο που για την εποχή εκείνη ήταν κάτι πολύ καλό για τους Καλαματιανούς, αλλά και για τους, κυρίως για τους ταξιδιώτες οι οποίοι ερχόντουσαν από το τρένο. Ταξίδευαν με το τρένο. Ακριβώς δίπλα ήταν το ποροπολείο του Τσινόρεμα, όπου εκεί έβρισκες ό,τι φρούτα ήθελες. Ήταν ξακουστό τα χρόνια εκείνα. Προχωρούμε και συναντάμε το καφενείο του Χρυσικόπουλου, ένα μεγάλο καφενείο για την εποχή εκείνη. Και πιο μέσα, πιο βαθιά λίγο προς την πλατιούλα, το άλλο μεγάλο καφενείο του Βασίλη του Φωτόπουλου.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ξενάγηση της λεωφόρος του σιδηροδρομικού σταθμού και θέλω να πιστεύω και με ευχαριστεί ιδιαίτερα που μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνουμε ένα προσκλητήριο σε όλα αυτά τα ονόματα των ανθρώπων, των καλαματιανών ανθρώπων, των συναδέλφων μας, οι οποίοι δημιούργησαν τη μεγάλη εμπορική αγορά της λεωφόρου σιδηροδρομικού σταθμού.